Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιονίτης, ο οποίος εξέδωσε, επιμελήθηκε και βοήθησε στο αέρι, στο φως, ένα μεγάλο έργο που είχε ετοιμάσει ο Ευθύμιος Ιγαμινός και έμενε ανέκδοτο και το οποίο μετά από τη δική του επιμέλεια και μετά από τη χρηματική επιχορήγηση της μεγάλης κοινοβουλής αδελφότητος των Ζωσιμάδων ήρθε εις φως, εκεί ο Άγιος Νικόδημος και ο Ευθύμιος Ιγαμινός μας λένε ότι έχουν και εκείνη την πεποίθηση ότι όλοι οι ψαλμοί είναι του Δαβίδ. Τα δύο ονόματα αυτά τα οποία αναφέραμε, τον Ιόν Κορέλ, του Ασάχ, του Εφάρ, τίποτα άλλο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χωράρχες οι οποίοι είχαν αναλάβει την μουσική παρουσίαση των ψαλμών αυτών. Του Δαβίδ λοιπόν είναι το ψαλτήρι. Σε εκείνον ανήκει και αυτός είναι ο συγγραφέας του. Τώρα ποιος είναι ο Δαβίδ δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να πούμε, γιατί όλοι τον γνωρίζουν. Είναι το μικρό εκείνο παιδί του ΙΕΣΕ που ήταν περιφρονημένο και το είχαν αφήσει να βγω στην απρόβλητα, αλλά όπως αυτόν διάλεξε η Θεία Πρόνοια για να τον κάνει βασιλέα και αυτόν πήγε και έκρισε ο μεγάλος κριτής, ο Σαμουήλ και τον διάλεξε για να γίνει μια μέρα ηγέτης του Ισραήλ. Είναι εκείνος που σιγά σιγά από το κομμάτι των προβάτων πήγε σιγά σιγά κοντά στην αυλή του Σαούλ, άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αρχικά τον παρηγορούσε μπαίνοντας κοντά του και παίζοντάς του με το ψαλτήριό του για να του διώκνει την απεσιοδοξία και την θλίψη που πλάθωνε την καρδιά του. Εν συνεχεία βγήκε στο στρατό, είχε κατορθώματα και επιτυχίες. Κατόπιν ήρθε σε αντίθεση με τον ίδιο τον Σαούλ, περιέπεσε στην δυσμένη άδεια, τον κυνηγούσε ο ίδιος ο Σαούλ για να τον σκοτώσει, γλίτωσε και τέλος ανήλθηκε στον χρόνο και είναι ο έντονος ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο οποίος παρά την δόξα και παρά τα κατορθώματά του, δεν είπαμε να είναι και άνθρωπος και κάποτε έδειξε την αδυναμία του παίρνοντας εκείνα τα δύο σοβαρά αμαρτήματα στη Μυχεία και στον Φόρο, που μάλιστα προκάλεσαν και την συγγραφή ψαλμών, εκ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετοί μέσα στο ψαλτήριο και ένας εξ αυτών ο πιο γνωστός είναι ο Πεντηκοστός, ο ψαλμός της Μετανοίας. Ας δούμε τώρα πώς διαιρείται αυτή η μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών του Δαβίδ. Τα 150 αυτά υπέροχα θρησκευτικά ποιήματα εξ αρχής της συστάσεως της συλλογής του ψαλτηρίου διαιρούντο σε 5 μικρότερα βιβλία. Θα δείτε ότι όταν τελειώνει το καθένα από αυτά τα βιβλία υπάρχει μια χαρακτηριστική δοξολογία. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Θα συναντούμε αυτή τη φράση, σε εκείνο το σημείο σημαίνει ότι τελειώνει ένα από τα 5 αυτά βιβλία. Το δε τελευταίο βιβλίο, το πέμπτο, τελειώνει με τον 150ο ψαλμό που είναι όλο μια δοξολογία για την ολοκλήρωση ολοκλήρωση του βιβλίου του ψαλτηρίου. Έτσι διαιρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, όταν το ψαλτήριο πια έγινε εκκλησιαστικό βιβλίο, έγινε μια άλλη διαίρεση. Οι 150 ψαλμοί διαιρέθηκαν σε 20 καθίσματα. Και αυτά τα 20 καθίσματα είναι διηρημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανακυκλώνεται και να διαβάζεται το ψαλτήριο μέσα σε μία εβδομάδα ολόκληρο. Έχονται 2-3 περίπου καθίσματα κάθε μέρα, άλλα στον όρθρο και άλλα στον εσπερινό, και έτσι όλο το ψαλτήριο ανακυκλώνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Ως προς το θέμα τώρα και το περιεχόμενο του ψαλτηρίου, τι μπορούμε να πούμε? Πάρα πολλά περιέχει, αλλά με λίγα απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι περιεχόμενο του είναι ο Θεός και ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Έτσι λέει ο αείμνηστος καθηγητής Τρεβέλας στο σχετικό βιβλίο, στο σχετικό υπόμνημά του. Ο δε επίσης αείμνηστος υπομνηματιστής του ψαλτηρίου, ο πατήρ Τιωήλ Γιανακόπουλος, στο μεγάλο του έργο «Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήματα», εκεί που μιλάει για το ψαλτήριο λέει τα εξής: «Ο Θεός και ο άνθρωπος, ιδούμε δύο λέξεις το περιεχόμενο των ψαλμών. Ο Θεός με όλη την μεγαλοπρέπειά του, το έλεος του, την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την μακροθυμία του,
Και ο άνθρωπος με όλη την μικρότητά του, την αθλειότητά του, τα απιστία του, την συνέστηση του Θεού. Σχεδόν όλοι οι ψαλμοί αρχίζουν και από τον πρώτο γεωραστήχο αναφέρουν το όνομα του Θεού. Άλλοι από αυτούς τους ψαλμούς ευχαριστούν για τις δωρεές του Θεού. Άλλοι υμνούν τα μεγαλεία και την τελειότητά του. Άλλοι εκφράζουν αγανάκτηση κατά τον εχθρό του λαού του. Άλλοι περιέχουν αναστεραγμούς και θρήνους για τα βάσανα και τις περιπέτειες της ζωής. Άλλοι εκφράζουν μετάνοια και συντριβή για αμαρτίες και παραβάσεις. Άλλοι υμνούν τον νόμο του Κυρίου. Άλλοι παρουσιάζουν τα προβλήματα της ζωής και τα αναφέρουν στην Θεία Πρόνοια. Υπάρχουν ψαλμοί θεήσεως, ψαλμοί ευχαριστίας, ψαλμοί δοξολογίας. Υπάρχουν ψαλμοί μετανοίας, ψαλμοί διδακτικοί, ψαλμοί ιστορικοί, ψαλμοί προφητικοί και ιδιαιτέρως χριστολογικοί που αναφέρονται στο πάθος και στη δόξα του Μεσσίου. Όλοι οι λαοί της γης, αδελφοί μου, έγραψαν όχι μόνο πεζά κείμενα και έργα που έγιναν στην ιστορία, αλλά και έμετρα ποιητικά. Οι Έλληνες, φερειπίν, δεν έχουν μόνο φιλοσοφικά, ιστορικά ή ρητορικά έργα, όπως είναι ας πούμε το Συμπόσιο του Πλάτωνος, η ιστορία του Θουκυδίδου, ο Επιτάφιος του Περικλέους, αλλά έχουν και ποιητικά, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Οδύσσια του Ομήρου, όπως είναι οι τραγωδίες των ποιητών. Όλοι θα θυμάστε, ας πούμε, τον Προμηθέα του Εσχύλου ή τον Ιδίποδα του Σοφοκλέους ή την Ιφηγένεια του Ευρυπίδου. Άλλο είναι το περιεχόμενο και το ύφος των πεζών και άλλο είναι το περιεχόμενο και το ύφος των ποιητικών. Στα πεζά υπάρχει περισσότερο σκέψη, λογική, επιστήμη, ηρεμία. Στα ποιητικά υπάρχει περισσότερο συνέστημα, ενθουσιασμός, συγκίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στους Εβραίους, από τους οποίους βγήκε το Ψαλτήριο, το ποιητικό βιβλίο το οποίο εξετάζεται. Παλαιά Διαθήκη, μέσα στα 49 της βιβλία που περιλαμβάνει, έχει και πεζά, όπως είναι η Γένεση και τα άλλα ιστορικά βιβλία, έχει και ποιητικά, όπως είναι ο Ιώβ, το Άσμα Ασμάτων και άλλα. Στα ιστορικά έχουμε αφήγηση γεγονότων, έχουμε έκθεση περιστατικών, έχουμε παρουσίαση πεπραγμένων, η οποία παρουσίαση γίνεται με ηρεμία και νυφαλιότητα. Στα διδακτικά έχουμε διαπαιδαγώγηση, νοθεσία, προσπάθεια αφρονηματισμού που γίνεται με τόνο άλλοτε έντονο και συγκλονιστικό και άλλοτε ήπιο και γλυκή και παρήγορο. Ο ποιητικός λόγος, βέβαια, είναι χάρισμα και τέχνη ορισμένων ανθρώπων. Η ποίηση δημιουργείται, όπως μπορούμε περίπου να καταλάβουμε, με την έμετρη χρησιμοποίηση καταλλήλων νοημάτων και λέξεων. Στην αρχαιότητα τα ποίηματα εμβασίζονται πιο πολύ στον αριθμό και στην εναλλαγή των συλλαβών, μακρών και βραχιών, των ιζωμένων και μη των ιζωμένων. Έτσι έχουμε το λεγόμενο μέτρο, που κάνει τον λόγο εν μέτρο. Αργότερα βέβαια, ο ποιητικός λόγος βασίζεται όχι μόνο στον αριθμό των συλλαβών, αλλά και στην ομοιοκαταληξία των στίχων. Πάντοτε όμως η ποίηση βασίζεται κυρίως στο ύψος των νοημάτων. Και στο σημείο αυτό, η ποίηση της Αγίας Γραφής είναι ασυναγώνιστη. Δεν έχει απλώς υψηλά νοήματα, έχει θεόπνευστα νοήματα. Έχει βέβαια και άλλα λογοτεχνικά στοιχεία η ποίηση της Αγίας Γραφής, όπως είναι οι στίχοι, οι στροφές, οι ακροστοιχίδες. Έχει και κάποιο στοιχείο το οποίο προσυνδυάζει μόνο σε αυτή και δεν το βρίσκεται πουθενά άλλο. Είναι ο λεγόμενος παραλληλισμός των μελών ή ειδικότερα ο συνωνυμικός παραλληλισμός. Τι είναι ο συνωνυμικός παραλληλισμός? Είναι το να λέγεται ένα νόημα με δύο παράλληλες εκφράσεις αλλά με διαφορετικές λέξεις. Ας δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το ψαλτήριο. Από τον δεύτερο κιόλας του ψαλμού.
ο κατοικών εν ουρανής επικεράσεται αυτούς, δηλαδή τους ασεβείς. Και το ίδιο νόημα το ξαναλέει πάλι. Και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Το επικεράσεται, αλλάζει τη λέξη και λέει εκμυκτηρεί. Τι είναι η εκμυκτήρεση? Είναι τα ρουφούλια. Και όπως κάποιον όταν τον περιφρονείς κανείς. Υψώνει τα ρουφούλια του κανείς, κάνοντας την περιφρονητική κίνηση. Αυτό είναι ο εκμυκτηρισμός. Και αυτό το εκμυκτηρεί που το λέει στην πρώτη φράση, το επαναλαμβάνει μετά με άλλη λέξη, εκμυκτηρεί. Αυτό είναι ο συνολικός παραλληλισμός. Να λέει με ένα νόημα, με δύο εκφράσεις που είναι παράλληλες μεταξύ τους. Άλλο ένα παράδειγμα. Έχει να λέει απειλοντριωμένος, δηλαδή αποξενωμένος της αδελφής μου. Αυτό είναι το ένα νόημα. Ότι αποξενώθηκα από τα αδέλφια μου. Με απομάκρυναν, με θεώρησαν ξένο, με απομόνωσαν, με έκαναν πέρα τα αδέλφια μου και παραλαμβάνει πάλι το ίδιο νόημα συνωνυμικά. Και ξένος της ιής της μητρός μου. Αντί να πει τα αδέλφια μου, λέει στα παιδιά της μητέρα μου. Αυτός είναι ο συνωνυμικός παραλληλισμός. Το ίδιο νόημα με δύο εκφράσεις. Κι άλλο ένα παράδειγμα. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, δηλαδή το κακό που έκανε, εις κεφαλήν αυτού. Το κακό, λέει, που έκανε θα γυρίσει στο κεφάλι μου. Και λέει πάλι παρακάτω, με αλλάζοντας τις εκφράσεις, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβήσει. Και η αδικία που έκανε επί κορυφήν αυτού καταβήσει. Πάλι στο κεφάλι. Ένα λοιπόν από τα στοιχεία τα λογοτεχνικά που χρησιμοποιεί η ποίηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι και αυτό, ο συνωνυμικός παραλληλισμός ή και γενικότερα ο παραλληλισμός των μελών. Το βιβλίο των Ψαλμών, αδελφοί μου, βρίσκεται στην κορυφή των ποιητικών βιβλίων. Όλων των βιβλίων, όχι μόνο της Αγίας Γραφής, αλλά και όλης της παγκοσμίου λογοτεχνίας και ποίησης. Τα ποιητικά έργα των Ελλήνων και των άλλων λαών, παλαιότερα και νεότερα, δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί. Σε εκείνα η καρδιά του ανθρώπου μένει μόνη της και εκφράζεται ανθρώπινα. Και μακάρι να ήταν πάντα μόνη της και να εκφραζόταν πάντα ανθρώπινα. Διότι έρχονται και στιγμές που η καρδιά παραδίδεται κυριολεκτικώς στην επίδεια του δαίμονος. Και τότε δεν εκφράζεται ανθρώπινο, εκφράζεται σατανικά. Τότε παραδίδεται στη λατρεία των δαιμόνων, στα πάθη και στην κυριαρχία τους. Τότε υμνεί επίγεια πράγματα, εφήμερα κάλλη, αμαρτωλά θέλητρα, αθλειότητες και έσχη. Τότε το λογοτεχνικό και το ποιητικό χάρισμα γίνεται όργανο καταπτώσεως και όργανο διαφοράς. Το ψαλτήρι, αντιθέτως, είναι βιβλίο της Φιλοθέου καρδίας. Η καρδία του Θεοπνεύστου συγγραφέως του προφητάνακτος Δαβίδ γίνεται εθέριο όργανο, μια εξαίσια λύρα που τις χορδές της δεν τις πλήττει άνθρωπος, αλλά το ίδιο το Παράγιο Πνεύμα και την κάνει αυτή την λύρα να εκπέμπει ουράνια, αρμονία και μουσική. Τα λόγια του καταγίσουν. Σταλάσσουν γλυκύτητα, παρηγορούν. Επικρατεί βέβαια και εδώ το συνέστημα και η συγκίνηση, αλλά όχι όπως στα άλλα έργα και στις απρέπειες των λατρευτών του Μάκου και του Διονύσου ή στις τρινώδεις κραυγές των άλλων που θρυνούν τον θάνατο κάποιου ψεύτικου θεού τους. Εδώ τα συναισθήματα είναι κόσμια, σεμνά, άγια και η συγκίνηση ιερά. Οι όψεις των ψαλόντων και των ακουόντων αλλοιώνονται με θείο τρόπο και οι ψυχές μεταρσιώνονται.